Με ταχύς ρυθμούς προετοιμάζονται οι άνθρωποι της εστίασης να ανοίξουν και πάλι τα καταστήματά τους από τη Δευτέρα του Πάσχα 3 Μαΐου. Μετά το πράσινο φως που δόθηκε από τους επιστήμονες, η κυβέρνηση αποφάσισε την επανεκκίνηση της εστίασης μόνο με τραπέζια σε εξωτερικούς χώρους. Με το πινέλο αναχείρας και με μεγάλη αισιοδοξία, οι εργαζόμενοι στον κλάδο της εστίασης προετοιμάζονται για την μεγάλη επιστροφή. Αυτή τη στιγμή είμαστε, όπως είπατε, σε μια προετοιμασία. Προσπαθούμε με τους συναδέλφους μας, όπως βλέπετε, να καθαρίσουμε και να τηρήσουμε λίγο τα μέτρα και τις αποστάσεις. Και σιγά σιγά, όπως είπανε, Δευτέρα ξεκινάμε και προετοιμαζόμαστε. Από ό,τι βλέπετε, είμαστε με τα ρούχα της εργασίας. Ήταν λίγο ευνηδιαστικό, εντάξει, όμως τρέχουμε, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα έτσι ώστε στις 3 του μήνα να είμαστε έτοιμοι και ανοιχτοί. Υπάρχει ένα θέμα με το Πάσχα τώρα, με τις αργίες και τις ημέρες οι οποίες... Εντάξει, κοιτάξτε, με τους προμηθευτές, αν υπάρχει καλή οργάνωση από πριν, στα δικά μας τα μαγαζιά, έτσι, τώρα για τα εστιατόρια δεν μπορώ να μιλήσω, ανθρώποι οι οποίοι έχουν ξέρω, καταστήματα με ψάρια και τέτοια, αυτά... Δεν τα γνωρίζω, θα πρέπει με τους προμηθευτές και τους ανθρώπους που τους προμηθεύουν να τα δουν αυτά, αλλά εμείς σχετικά είμαστε καλά. Θα κάνουμε τις προετοιμασίες, νομίζω ότι μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι θα είμαστε έτοιμοι και τη Δευτέρα θα υποδεχτούμε τον κόσμο. Οι εργαζόμενοι θα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self-test 2 φορές την εβδομάδα, με το ένα από τα δύο να πληρώνεται από την επιχείρηση. Θα το δίνω δωρεάν, το άλλο θα το αγοράζουμε εμείς οι ιδιοκτήτες. Πώς σας βρίσκει αυτό, έχετε κάποια ένσταση? Εντάξει, τώρα να σου πω, αυτό είναι το λιγότερο, δεν είναι πρόβλημα τώρα προσωπικά για μένα, δεν είναι τίποτα. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβει ο κόσμος πρέπει να είναι άνετος καταρχήν, έτσι. Άρα λοιπόν να νιώθει ασφαλής όταν πηγαίνει στα καταστήματα, άρα αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Εμείς σύμφωνα με τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά θα είμαστε έτοιμοι. Δεν μας αγχώνει κάτι. Ναι, δεν μας αγχώνει κάτι. Είναι εύκολο. Πρέπει να γίνει και θα το κάνουμε. Σύμφωνα με την απόφαση, επιτρέπονται μέχρι 6 άτομα ανά τραπέζι, επιτρέπεται η παρουσία μόνο καθήμενων πελατών, πρέπει να γίνεται απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια, είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι, υποχρεωτική η χρήση της μάσκας από το προσωπικό αλλά και από τους πελάτες που είναι σε αναμονή, ενώ οι αποστάσεις των τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την διάταξη, είναι 90 εκατοστά επί 1 μέτρο και 20 εκατοστά επί 1 μέτρο και 80 εκατοστά. Υπάρχει μια χαρά ιδιαίτερη. Αλλά προσπαθούμε. Τόσο καιρό ήμασταν μέσα κλεισμένοι, τηρούσαμε όπως είπαμε τους νόμους και αυτά που μας είχαν πει και ναι, υπάρχει μια χαρά. Από τη Δευτέρα του Πάσχα αλλάζει και το ωράριο απαγόρευσης κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα, καθώς θα ξεκινά από τις 11 η ώρα το βράδυ. Αυτό σημαίνει πως και η εστίαση θα κλείνει τη συγκεκριμένη ώρα. Αλλά αν δεν συνεργαστεί ο κόσμος, έτσι, δηλαδή αν εγώ τα καθίσματά μου, τα τραπέζια μου, τα έχω στις αποστάσεις που πρέπει και ο κόσμος έρχεται και τραβάει την καρέκλα γιατί δεν είναι βιδωμένα. Έτσι. Εκεί θα υπάρχει ένα θέμα, αλλά εμείς δεν μπορούμε να μαλώνουμε με τον κόσμο. Έτσι. Εκεί λοιπόν πρέπει να συνεργαστεί και ο κόσμος. Εμείς θα κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται για να είναι ασφαλής, να νιώθει ασφαλής. Τα παιδιά όπως πρέπει, οι σερβιτόροι που έρχονται σε επαφή και τα λοιπά και θα γυρνάνε σε κόσμο μέσα. Και από εκεί πέρα με τη συνεργασία του κόσμου νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και ελπίζω να μην ξανακλείσουμε γιατί τα πάθη του ΙΟΒ έχουμε τραβήξει, αλλά νομίζω τελικά ότι θα πάνε όλα καλά.